Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Η ενημερωτική εκπομπή υπάρχει θέμα. Ξεκινά τώρα και θα είμαστε μαζί περίπου έω τι 11 παρα 5. Ο πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ο καθηγητή κ. Ανδρέα Λόρο, μα θυμάει με την παρουσία του και η συζήτηση που θα κάνουμε απόψε θα είναι ουσιαστική και ενδιαφέρουσα. Όχι μόνο για το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο φιλοξενείται στα νησιά του Ιωνίου και τα εκπροσωπεί εν δυνάμει ένα κομμάτι τη ψυχή του πια, αλλά ε, και για τα ζητήματα τα οποία αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας. Η Σύνοδος των Πριτάνιων πάντα έχει ένα ενδιαφέρον και έχει ακόμη ενδιαφέρον περισσότερο το ότι η κυβέρνηση επιμένει πως ένα από τα ζητήματα τα οποία πρέπει το επόμενο διάστημα να λύσει, να νομοθετήσει και να προχωρήσει σε επίπεδο πολιτικής είναι η υπόθεση <χω> των ιδιωτικών πανεπιστήμων. Καλησπέρα σα κύριε Καθηγητά, καλησπέρα, καλησπέρα κύριε, κύριε Πρίτανη, καλώ ήρθατε. Ο κ. Κερακάκη, φαντάζομαι θα σας τα είπε εκεί, είδα και τα πορίσματα, είχατε την καλοσύνη να μου τα στείλετε, και έχει πολύ μεγάλη σημασία όχι τα πορίσματα που υπάρχει και να ρεπορτάζ στον αθηναϊκό Τύπο, αλλά το παρασκήνιο των γεγονότων και των δεδομένων και κυρίω η συζήτηση με μια πολιτική ηγεσία η οποία θεωρητικά θα πρέπει να αντιλαμβάνει και να γνωρίζει τις ιδιαίτερες και πολύ μεγάλες ανάγκες που έχουν τα πανεπιστήμια της χώρας, τα κρατικά πανεπιστήμια της χώρας. Και αυτό είναι το θεμελιωδέστερο όλων, νομίζω. Ναι, ε, είχαμε όντως την 104η Σύνοδο Πριτάνεων που ξεκίνησε τη Δευτέρα το πρωί, ολοκληρώθηκε πριν μερικές ώρες, ε, όπου την τελευταία μέρα, όπως πάντα συμβαίνει στις, ε, κατά τη Σύνοδο, είχαμε την παρουσία του Υπουργού Παιδείας, του, του κ. Πιχερακάκη, του Γενικού Γραμματέα Νότα της Εκπαίδευσης, συνοδευόμενοι από το επιτελείο τους, όπου η διαδικασία λίγο πολύ είναι η εκπή, συνεδριάζουν αρχικά οι αντιπριτάνεις, καταλήγουν σε κάποια πορίσματα, τα πορίσματα αυτά συζητώνται στη συνέχεια την πρώτη μέρα της καθεαυτής Συνόδου Πριτάνεων. Εκεί διαμορφώνεται ένα πλαίσιο το οποίο τίθεται προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και στη συνέχεια παρουσία της πολιτικής ηγεσίας συζητώνται τα θέματα. Ε, όπως είπατε, τα θέματα που αφορούν τα δημόσια πανεπιστήμια είναι πολλά. Και λέω θέματα, αποφεύγω να χρησιμοποιώ πάντα τον όρο προβλήματα, αν και πολύ ήθιστε, ε, δεδομένου ότι μιλάμε για μια καθημερινότητα, για μια στρατηγική πνοή, αν θέλετε, των ελληνικών πανεπιστημίων, όπου εξαρτώνται πάρα πολύ από, την, από τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, από τα θέλω του Υπουργείου Παιδείας, και ως εκ τούτου είναι επιτακτική ανάγκη να κάτσουμε να συζητήσουμε μαζί του. Επίσης, να τονίσω ότι μία από τις βασικές πιέσεις που διαχρονικά δέχεται η Σύνοδος έχει να κάνει με τη θεσμοθέτησή της, να αποκτήσει δηλαδή θεσμικό χαρακτήρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο η συντριπτική πλειοψηφία των πανεπιστημίων αυτή τη στιγμή δεν το επιθυμεί, γιατί αν συμβεί κάτι τέτοιο, καταλαβαίνουμε... Ότι οι αποφάσει τη συνόδου θα είναι δεσμευτικέ και ω εκ τούτου όλα τα θα καταργήσουν σε μεγάλο βαθμό την το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων. Ναι. Ε, Επίση ε, να πούμε ότι παρόλο που. και τα φαντάζομαι ότι. συγγνώμη, διακόπτω και όχι το αυτοδιοίκητο απλά, την θεωρητική και ουσιαστική του βάση, αλλά και την ε, ε, ικανότητα των μεγάλων πανεπιστημίων να λειτουργούν ε, στην πραγματικότητα υπεράνω πολλών άλλων καταστάσεων. Δ το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έτσι ακριβώς. Το Πολυτεχνείο τη Κρήτη. Είναι μεγάλα πανεπιστήμια Έτσι ακριβώς. και έχουν κάθε άλλου τύπου δυνατότητε. Το κάθε πανεπιστήμιο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, τι δικέ του ιδιαιτερότητε, τα δικά του προβλήματα και τα δικά του πλεονεκτήματα. Mm -hmm. ε, αυτό είναι κατανοητό και γι' αυτό το λόγο βέβαια σε επίπεδο συνόδου δεν σημαίνει ότι όλα τα πανεπιστήμια συμφωνούμε μεταξύ μας. Ε, γίνεται πολλή κουβέντα ε, επίση για να καταλήξουμε σε πολύ συγκεκριμένα ομόφωνα ανακοινώσει. Βεβαίω υπάρχουν άλλε ε. ανάγκε. Έχω διαβάσει ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει τεράστια περιουσιακά στοιχεία. Παίρνει ενίκεια, έχει η έσοδα τα οποία δίνουν, του δίνουν τη δυνατότητα, βεβαίω είναι ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, με πολλέ υποχρεώσει. Αλλά είναι διαφορετικό να έχει παράλληλα έσοδα πέραν από την κρατική επιχορήγηση. Ναι, έτσι είναι και παράλληλα υπάρχουν και άλλα θέματα, ο υπερπληθυσμός στα κεντρικά πανεπιστήμια και ούτω καθεξής. Ε, η σύνοδος, η της σύνοδος που ολοκληρώθηκε λοιπόν σήμερα, είχε το εξής χαρακτηριστικό. Σε γενικές γραμμές υπήρχε μια πολύ μεγάλη ομοφωνία σε οτιδήποτε συζητήθηκε. Και υπήρξε και ένα κλίμα αισιοδοξία παρά τα προβλήματα, Δεδομένου ότι διαφαίνεται ότι η πρόθεση της πολιτικής ηγεσία του Υπουργείου είναι να μπορέσει να αντιμετωπίσει ριζικά όχι απλά τρέχοντα προβλήματα αλλά και χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα πανεπιστήμια. Χρόνια προβλήματα που δεν σχετίζονται τόσο με το κομμάτι της υποχρηματοδότησης της Αυτά δύσκολα θα επιληθούν παρόλο που έχουν τεθεί με τεπιτάσιο στο τραπέζι της κουβέντας αλλά κάποια θέματα που σχετίζονται με την απλοποίηση των διαδικασιών, με, την, με το γεγονός ότι το νομικό πλαίσιο θα πρέπει να γίνει πιο ελεύθερο στα πανεπιστήμια για να μπορούν με τους δικούς τους εσωτερικούς κανονισμούς να αριθμίζουν την λειτουργία τους, καθώς επίσης και με παραμέτρους που σχετίζονται με την οργάνωση καθ' αυτού των σπουδών τους, την ίδρυση τμήματων, την κατάργηση τμήματων και το καθεξής, ειδικά yeah. για το τελευταίο, Υπήρξε μια πολύ σημαντική ανακοίνωση εκ μέρου του Υπουργείου Παιδεία σήμερα ότι θα, η αρμοδιότητα που αυτή τη στιγμή υπάρχει στο νόμο, που προβλέπει ο νόμο, ότι οποιαδήποτε ίδρυση, κατάργηση, μεταβολή του χαρακτήρα ενό τμήματο ε, υπόκειται σαν αρμοδιότητα στον Υπουργό Παιδεία. Αυτό αλλάζει και πλέον περνάει στο ίδιο το πανεπιστήμιο. Αυτό είναι καλό. Ε, αυτό είναι πολύ καλό. Είναι αυτό το οποίο θέλετε. Ε, ναι, με την προπόθεση βέβαια ότι υπάρχει θετική γνώμη τη Εθνική Αρχή Ανώτατη Εκπαίδευση ω προ τη βιωσιμότητα του εγχειρήματο. Το οποίο είναι μια πολύ θετική προσέγγιση. Η οποία που δίνει... με ακαδημαϊκά κριτήρια το εξετάζει. Το εξετάζει με ακαδημαϊκά ναι. κριτήρια και κριτήρια Άξια, βέβαια άμα... που σχετίζονται με του αποφύτου, την απασχολησιμότητα των επιφύτων ναι. στο ναι. συγκεκριμένο τομέα. Ακαδημαϊκά τα τομέ, και κοινωνικά κριτήρια. Αυτό το καταλαβαίνω. Ναι, υπάρχει μια επιτροπή, ναι, τέτοια, η οποία έχει μια αντίληψη της αγοράς αλλά έχει και μια αντίληψη της ε, ισχύω ε, μιας μαθησιακής διαδικασίας αυτό κατανοητό. Το να περιμένεις όμως να βάλει την υπογραφή να στέρξει ο υπουργό ή ο Εκάστο υπουργό και να γουστάρει να μην γουστάρει τον Πρίτανη και το Πανεπιστήμιο εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ναι. Είναι σωστό αυτό. Σωστό είναι και γενικά η αποκέντρωση και η η απόδοση αρμοδιοτήτων στα ίδια τα πανεπιστημιακά ιδρύματα είναι κάτι το οποίο το επιθυμούμε, ενισχύει το αυτοδιοίκητο, στην πράξη ενισχύει το αυτοδιοίκητο και βέβαια δίνει πολύ περισσότερου βαθμού ελευθερία. Από την άλλη, υπάρχουν και θέματα, υπάρχουν θέματα υποχρηματοδότηση, ήταν και είναι πάντα στο τραπέζι. Η υποχρηματοδότηση η οποία συνίσταται στο μη κάλυψη ουσιαστικά των πραγματικών λειτουργικών αναγκών, των δαπανών των πανεπιστημίων. Αυτό είναι ένα καθολικό αίτημα, μαζί με αιτήματα που σχετίζονται ε, με ε, την κάλυψη θέσεων, πρόσθετων θέσεων διδασκόντων, μελών ΔΕΠ, μελών ΕΔΙΠ, ειδικού διδακτικού προσωπικού, τεχνικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο θέμα που απασχόλησε τη Σύνοδο ήταν οι οργανισμοί μας. Οι οργανισμοί είναι εκείνες, η δομή που χαρακτηρίζει την διοικητική οργάνωση του Πανεπιστημίου και την. Ε, ε, περιγράφει υπομορφή θέσεων προσωπικού. Αυτό εμεί, ω Ιόνιο Πανεπιστήμιο, έχουμε εγκεκριμένο οργανισμό το 2004. Μιλάμε 20 χρόνια μετά, είναι απαρχαιωμένο. Έχουν δημιουργηθεί πολλέ καινούργιε δομέ βάση τη νομοθεσία. Ε, συζητήσαμε λοιπόν για τι διαδικασίε, είναι εξαιρετικά σύνθετε και περίπλοκε. Γιατί ασχολούμαστε για οργανισμό. Θέλει εγκρίσει τριών Υπουργείων και στη συνέχεια έγκριση του Συμβουλίου τη Είμαστε από τα πανεπιστήμια που έχουν κινηθεί πρώτοι προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι λίγο αχατω... αχαρτογράφητα τα νερά, αλλά το κυριότερο θέμα που συζητήθηκε από την οργανισμό είναι η πλήρωση των οργανισμών, δηλαδή η στελέχωση των οργανικών θέσεων ναι, πλέον, σωστά. οι οποίες ε, για όλα τα πανεπιστήμια η κατάσταση είναι πάρα πολύ δυσμενής. Ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο εσωτερικό των εδρυμάτων ε, πάρα πολλές καινούργιες διαδικασίες, πολλές υποχρεώσεις, και στο κομμάτι το δημοσιονομικό αλλά και στο κομμάτι το ακαδημαϊκό. Το προσωπικό που έχουμε μάλλον μειώνεται χρόνο με το χρόνο γιατί έχουμε συνταξιοδοτήσεις, έχουμε αποχωρήσει από την άλλη μεριά λόγω της κινητικότητας και αυτό δυσχεραίνει πάρα πολύ το έργο μας. Μόνο και μόνο να πω ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ενώ έχει ένα σύνολο με τον παλιό οργανισμό περίπου 200 οργανικών θέσεων, από αυτές είναι καλυμμένες περίπου οι 80. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο μεγάλη υποστελέχωση συζητάμε και θεωρείται ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει καλό ποσοστό πλήρωση των οργανικών θέσεων. Υπάρχουν άλλα πανεπιστήμια τα οποία βρίσκονται σε πολύ χειρότερη θέση. Συγγνώμη κύριε Πρίτανη. Επειδή ο κόσμο σε λεπτομέρειε ίσω και δεν τι καταλαβαίνει και ίσω από ένα σημείο και μετά δεν τον αφορούν. Γι' αυτό δεν θέλει να τι καταλάβει. Εδώ ξέρουμε δύο πράγματα. Έχουμε το κρατικό σύστημα εκπαίδευση και το ιδιωτικό σύστημα εκπαίδευση. Εσείς έχετε πει πολλές φορές και νομίζω μας βοηθήσατε όλους να καταλάβουμε ένα πράγμα που είναι πολύ απλό. Ότι η άμυλα ανάμεσα σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, είτε αυτά είναι κρατικά είτε είναι ιδιωτικά, είναι ευκταία και ίσως και αναγκαία και ίσως και δημιουργική για την ακαδημαϊκή κοινότητα. Αλλά η αφετηρία του αγώνα της άμυλας να είναι ακριβώς η ίδια και με τις ίδιες προϋποθέσεις. Όταν μου λέτε ότι για να αλλάξει ο οργανισμός με βάση τις αναγκαιότητες που έχουν δημιουργηθεί στο ίδιο Πανεπιστημίο, στα ερευνητικά του τμήματα, στην πλήρωση... Και που της η καινούργια νομοθεσία. Ωραία, ναι. Όλο αυτό το πράγμα. Θέλει έγκριση τριών Υπουργείων και του Συμβουλίου της Επικρατείας και μια μακρά χρονικά διαδικασία, αυτό είναι στην πραγματικότητα ένα τέρας γραφειοκρατίας που δεν επιτρέπει επί ίσης άμυλα. Mm. Ε? Ναι, yeah, έτσι είναι. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, είναι. επειδή εγώ έχω μια αντίληψη από οικογενειακά μου πρόσωπα των Πανεπιστημίων της Κύπρου. Φαντάζομαι και εσείς έχετε κάποια εικόνα και καλή εικόνα. Είναι οι θέσει όλες πληρωμένες, δεν υπάρχει τη διαγραφειοκρατία. Θέλουν οι πιτανικές αρχές του Πανεπιστημίου ΤΑΔΕ να καλύψουν τη θέση, κάνουν τη διαγωνιστική διαδικασία, καλούν από τη διεθνή Αγορά ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα προσόντα τα οποία χρειάζεται για να διδάξουν το πανεπιστήμιο. χωρίς να περιμένουν έγκριση του Υπουργείου Παιδείας ή του όποιου άλλου Υπουργείου. Αυτό σημαίνει αυτοδίκητο ενο πανεπιστήμιου. Κάνω λάθος. Ε, έτσι είναι τα πράγματα. Δυστυχώ, τα πράγματα στην Ελλάδα δεν είναι έτσι. Ε, τα πανεπιστήμια στραγγαλίζονται από μια γραφειοκρατία και μια πολύ... Ε, ε, μεγάλη επίδραση της καθημερι... στην καθημερινότητά τους από τη μεριά του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις να αλλάξει και βέβαια αυτό είναι κάτι που χαροποιεί τα πανεπιστήμια ε, δεδομένου ότι θα απλοποιήσει πάρα πάρα πολύ την καθημερινότητά του. Ε, και δεν αναφέρομαι μόνο σε πληροφοριακά. Δεν αναφέρομαι μόνο σε ψηφιακέ υποδομέ ναι. που μπορούν να απλοποιήσουν αυτέ τι διαδικασίε, αναφέρομαι στι ίδιε τι διαδικασίε του νόμου. Να φέρω μόνο ένα παράδειγμα: ότι η μία εκλογή ενό καθηγητή έτσι, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και γενικά σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, από τη στιγμή που θα δοθεί η θέση η πίστοση από το Υπουργείο Παιδεία έω ό,τι τελεσφορήσει και βγει το φίλο τη εφημερίδα τη κυβερνήσεω η πράξη διορισμού, κατά μέσο όρο. 14 έως έτσι, θέλουμε 14 έω 16 μήνε. Ένα, χρόνο. Θέλουμε 1,5 χρόνο. Αυτό καταλαβαίνουμε και εφόσον δεν υπάρχουν περιπλοκές στον έλεγχο νομιμότητα και το καθεσή. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στα πανεπιστήμια γιατί, πάλι με μιλώντα με ένα παράδειγμα, ε, αν ένας καθηγητής έτσι, αυτός καθηγητής, ε, 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 ένα καθηγητή έτσι, αυτό ο καθηγητή ικανοποιούσε ένα κομμάτι Κύπρο, του προγραμματισμού. σπουδών. πανεπιστήμια. Ιδιωτικά. Αν δεν κάνω λάθος, πέντε είναι. Δεν ξέρω Όχι, έχουν... είναι πολύ περισσότερα τα ιδιωτικά στιγμή. Α, ωραία. Λοιπόν, και αν είναι και αγγλόφωνος, παίρνει, βλέπει, υπάρχει μια προκήρυξη και παίρνει ένα μισθό τέσσερις φορές μεγαλύτερο από το μισθό που παίρνει στο ελληνικό Ιόνιο Πανεπιστημίο. Και έχει οικογένεια, έχει υποχρεώσει, έχει ανάγκε. Δεν ζητάει να κλέψει, δεν ζητάει να πάρει ε να κάνει κάτι παράνομο, κάτι νόμιμο από την εργασία του να βιοποριστεί και φεύγει. Η θέση λοιπόν αυτή αυτού του ανθρώπου για να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του ελληνικού κρατικού πανεπιστημίου απαιτεί στην καλύτερη των προ... περιπτώσεων 15 μήνες. Και έτσι 15 μήνες. Γι' αυτό είναι κράτος. Για ε, δυσ... την άμυλα. Δυστυχώ, έτσι είναι τα πράγματα. Η αντίστοιχα, αν θέλουμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό για μία προμήθεια ε, η οποία υπερβαίνει ένα ποσό, παράδειγμα πάνω από 120.000, τότε πρέπει να πάμε σε ένα διεθνή διαγωνισμό. Που ο διεθνή διαγωνισμός θέλει επίση, αν όλα πάνε καλά, έναν ολόκληρο χρόνο. Όλα αυτά έχουν τεθεί υπόψη του Υπουργείου και φαίνεται, παναλαμβάνω, ότι υπάρχει μία πρόθεση, τουλάχιστον στο ακαδημαϊκό κομμάτι, όχι στο δημοσιονομικό κομμάτι, ε, γιατί. Το να φύγουν τα πανεπιστήμια από το δημόσιο λογιστικό φαντάζει αυτή τη στιγμή σενάριο επιστημονική φαντασία. Ε, ε, φαίνεται ότι υπάρχει μια διάθεση απλοποίηση ε, και σε τέτοιου είδου διαδικασίε όπως όπω οι διορισμοί. Καλά, εδώ δεν αλλά και τώρα για δημοσιονομική επιβάρυνση. Άμα φύγει ο Ζινιάτη που είναι καθηγητή και πρέπει στη θέση του να πάει κάποιο άλλο. Μα η πίστοση έχει εγκριθεί. Η πίστοση ούτως υπάρχει ακριβώ. Επομένω δηλαδή. Είναι καθαρά θέμα γραφειοκρατία. Και πολλές φορές ε, το μεγαλύτερο πρόβλημα τελικά που δημιουργείται στα πανεπιστήμια είναι ότι ε, προσπαθούμε να ερμηνεύοντας το τελεία και το κόμμα του νόμου χάνουμε την ουσία ναι, και βέβαια. προσπαθούμε να είμαστε τυπικά εντάξει απέναντι στον τύπο του νόμου. Γιατί υπάρχουν χειρόστητες και, και κύριε Παγιάννη. Ακριβώς. Όχι ότι, δε, ότι δεν πρέπει να υπάρχουν, πρέπει να υπάρχουν αλλά... Μιλάμε τώρα για ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα όπου πρέπει να υπάρχει μια ελευθερία κινήσεων. Λογοδοσία πρέπει να υπάρχει. Ναι, αλλά Αυτή μου είναι λέγατε εσύ. σε μια παλαιότερη συνέντευξη και το θυμάμαι και μου έχει μείνει ότι τι θέλουμε. Θέλουμε οι δάσκαλοι μας να είναι στην εχμή της επιστήμης τους. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνουν σε μια ερευνητική διαδικασία παρακολουθούν τη Διεθνή Βιβλιογραφία και κρίνονται και από τις δικές τους εργασίες. Βέβαια. Σήμερα, ένα καθηγητή του Ελληνικού Πανεπιστημίου δεν μπορεί στην πραγματικότητα να δημοσιεύσει σε διεθνή και έγκυρα περιοδικά. Όχι επειδή δεν έχει κύρο κύρος η, η έρευνά του, αλλά απαιτείται και ένα κόστο. Βέβαια. Το οποίο είναι περίπου ε, ενάμιση μισθό ε, μηνιαίο. Από του πενιχρούς μισθού που παίρνουν. Βεβαίω. Και ενώ και ο νόμο ορίζει ότι οφείλουμε να δημοσιεύουμε έτσι, πέρα από το Πραγματικό πραγματικός σκέλος, οι συνάδελφοι που υπηρετούν στο Πανεπιστήμιο είναι ερευνητέ. Ε, τα κονδύλια που δίνονται στα πανεπιστήμια δεν επαρκούν για να καλύψουμε αυτή την ανάγκη. Τα κονδύλια που δίνονται στα πανεπιστήμια επαρκούν για να καλύψουμε ενίκια, καλύψουμε δαπάνες φύλαξη, καθαριότητας, ε, και τρέχουσες δαπάνες να πληρώσουμε λογαριασμούς ρεύματος, τηλεπικοινωνίες. Τους οποίους δεν και δε 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 πληρώνεται. Υπάρχει πάντα οποίους, μία άνοιγμα ε, από την ε, Ένα ε, κατά μέσο όρο ε, τα χρήματα που έχουν τα πανεπιστήμια επαρκούν για να πληρώσουν τη ΔΕΗ περίπου μέχρι το Μάιο ή τον Ιούνιο το ρεύμα. Από εκεί και πέρα στηριζόμαστε ε, σε έκτακτες χρηματοδοτησει λοιπόν. Και όντως σήμερα ανακοινώθηκε και έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ ε, σε να όλα να τα, τα πανεπιστήμια. αυτε οι ανάγκε. Για να καλυφθούν οι όποιε ανάγκε. Ευτυχώ φέτο, αντίθεση με πέρσι, ε, το κάθε πανεπιστήμιο μπορεί να αποφασίσει πώ θα διαθέσει αυτή την έκτακτη χρηματοδότηση, το μερίδιο του. Έτσι. Ναι. Ε, 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 πέρυσι ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Είχε δοθεί έκτακτη χρηματοδότηση μόνο για ενέργεια και επίση μόνο για την υλοποίηση των σχεδίων προστασίας και ασφάλειας. Φέτος είμαστε περισσότερο ελεύθεροι. Και βέβαια, πολύ θετικό το γεγονό ότι του χρόνου, δηλαδή μιλάμε για το οικονομικό έτο 2024. Ο συνολικό προπολογισμό που θα δοθεί στα πανεπιστήμια είναι αυξημένο κατά περίπου 11 εκατομμύρια. Υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψη, το οποίο έχει μπει σε τροχιά υλοποίηση, από το οποίο θα εκταμιευτούν άμεσα για τα πανεπιστήμια περίπου 160 εκατομμύρια, για να μπορέσουν να ενισχύσουν τι υποδομέ του. Αυτέ είναι σημερινέ ανακοινώσει. Όποιε υποδομέ, κύριε Πρίδανη, είναι. ερευνητικέ και εκπαιδευτικέ υποδομέ. Α, και ερευνητικέ. Ερευνητικέ και, και εκπαιδευτικέ υποδομέ. Διότι ε, τουλάχιστον στα ακίνητα σα ανήκουν, θα τα κάνετε. Ε, τα ακίνητα είναι μια άλλη ιστορία όπου δεν καλύπτονται ούτε από το νομίο Ανάκαμψη ή Αγορά του κλπ. Είναι από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξη, όπου είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία δύο, μισή χρόνια δεν έχουν εκδοθεί καθόλου προσκλήσει για να μπορέσουν να υποβάλουν τα πανεπιστήμια προτάσει. Εξού και το μέγαρο καποδίστρια που έχουμε πει κατά καιρού έχει παγώσει και τώρα γίνονται συζητήσει με την περιφέρεια αν μπορούμε τελικά να το εντάξουμε στο ΠΕΠ Ναι. Ζητάω την κατανόηση σα να πάμε στο διάλειμμα και αμέσω μετά θέλω να μιλήσουμε για αυτό το σημείο εχμής. Είχε πολλά θέματα η Σύνοδο των Πρετάνεων, αλλά την κοινωνία και του τηλεθεατέ οι οποίοι μα βλέπουν, του ενδιαφέρει με σίγουρο πάρα πολύ η ιστορία των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η θεώρηση την οποία έχετε εσεί, νομίζω λίγο πολύ την υπενήχθηκα προηγουμένω. Αλλά δεν είναι μόνο η θεώρηση του Ανδρέα Φλόρου, αλλά και των πριτάνων τη χώρα και φυσικά μια κοινωνία η οποία πρέπει να δει κατάματα μια ακαδημαϊκή πραγματικότητα του δυτικού κόσμου. Αμέσω μετά το διάλειμμα, κυρίε και κύριοι, σε πολύ λίγα λεπτά. Κυρίε και κύριοι, τα του Ιωνίου Πανεπιστημίου κουβεντιάζουμε απόψε και γενικότερα τη ακαδημαϊκή πραγματικότητα στη χώρα. Η Σύνοδο των Πριτάνεων είναι ένα άτυπο όργανο. Άτυπο με ποια έννοια, με την έννοια ότι δεν είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο των πριτανικών αρχών των πανεπιστημίων τη χώρα. Είναι στην πραγματικότητα μια εθιμοτυπική συνάντηση, η οποία όμω έχει ένα ουσιαστικό περιεχόμενο. Πέραν το ότι συναντιόνται οι ακαδημαϊκέ αρχέ των πανεπιστημίων τη χώρα ανταλλάσσουν απόψεις, εμπειρίες δημιουργούνται ίσως από ένα σημείο και μετά γέφυρες συνεργασιών είναι και το ότι η παρουσία της πολιτικής ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου συνοδεύεται και αποδεσμεύσεις καθώς τίθενται αναγκαιότητες ενώπιον ενώπιο. Αυτό το οποίο ε, ξέρουμε και το οποίο συζητείται εντόνως και για το οποίο έχουμε δει ότι η κυβέρνηση επιμένει πως πρέπει να υπάρξει και συνταγματική αλλαγή για την υπόθεση των ιδιωτικών πανεπιστημίων και θα έλεγα ότι δεν είναι τόσο αρνητικό το κοινοβουλευτικό κλίμα. Δηλαδή έχει 157 βουλευτές ο κ. Μητσοτάκης, απαιτούνται περισσότεροι, αλλά νιώθω ότι το όλο πράγμα έχει πολλά περιθώρια συζήτηση. Θέλω να μας πείτε κύριε Πρίτανη, τι κλίμα υπήρξε για όλο αυτό το σύντημα τη Σύνοδο Πριτάνεων. Ναι, καταρχάς ήταν κάτι το οποίο θεωρούσαμε ως δεδομένο ότι θα συζητούσαμε επικειμένου νομοσχεδίου, κάτι το οποίο δεν έγινε. Δεν μας παρουσιάστηκε κάποιο κείμενο το οποίο να ορίζει το πλαίσιο yeah. βάσει το οποίο θα ιδρυθούν, θα λειτουργήσουν ιδιωτικά μη κρατικά πανεπιστήμια. Ε, αυτό ήταν κάτι το οποίο μάθαμε ότι τελικά θα συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα και ως εκ τούτου όταν κυκλοφορεί πλέον το σχέδιο νόμου θα πραγματοποιηθεί και μια έκτακτη σύνοδος όπου θα συζητήσουμε πλέον επί συγκεκριμένων θεμάτων. Συστό. Επί της αρχής πράγματα τα οποία επί της αρχής. συζητήθηκαν αυτές τις ημέρες. Υπάρχει μια διάχυτη ανησυχία μεταξύ των πανεπιστημίων ότι αν δεν γίνουν θεσμικές παρεμβάσει οι οποίες επί χρόνια ζητούν τα πανεπιστήμια, ε, το, ε, τα δημόσια πανεπιστήμια θα έχουν πρόβλημα. Θα έχουν πρόβλημα γιατί, να μιλήσουμε με παραδείγματα, ε, ένα θέμα που έχει τεθεί με τεπιτάσιο είναι ο αριθμός των εισακτών στα δημόσια πανεπιστήμια. Αυτός κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν αποδεκτές οι εισηγήσει των πανεπιστημίων ε, και ο αριθμός να καθορίζεται από τις εισηγήσει θές. Πέρυσι, τα ελληνικά πανεπιστήμια ζήτησαν 48.000 φοιτητέ συνολικά. Από το Υπουργείο Παιδεία δόθηκαν σχεδόν 78.000 θέσει. Ε, αυτό σημαίνει ότι λόγω τη δημογραφία τη χώρα, περισσότερα παιδιά επιλέγουν και πάνε στην Αθήνα, όπου υπάρχουν διαθέσιμε θέσει, στη Θεσσαλονίκη, και στερούνται θέσει αντίστοιχα τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Φανταζόμαστε λοιπόν με το κόστο ζωή στην περιφέρεια να είναι αυτό που είναι, το γνωρίζουμε όλοι, και ταυτόχρονα. Αν δημιουργηθούν και ιδιωτικά πανεπιστήμια στο κέντρο, γιατί εκεί φαίνεται εκεί ότι φαίνεται, θα δημιουργηθούν, αυτή είναι, ότι κυρίως. τα δημόσια πανεπιστήμια. Σε πρώτο επίπεδο τουλάχιστον εκεί θα ακείνει. Εκεί θα είναι. Ναι. Τα δημόσια πανεπιστήμια τη περιφέρεια θα αντιμετωπίσουν πολύ σοβαρό πρόβλημα μη πλήρωση θέσεων ε, φοιτητών και φοιτητών. Δηλαδή, κύριε Πρίτανη, αυτή τη στιγμή συζητάμε για ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με έναν ορίζοντα ζωής και θανάτου για τα μικρά περιφερειακά πανεπιστήμια εν προκειμένου και για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, δημιουργούνται ιδιωτικά πανεπιστήμια, γίνονται θελκτικά λογοκόστους για εκείνου στην περιφέρεια των οποίων θα λειτουργήσουν. Επομένως, ένα παιδί από την Αθήνα, που είναι και η μισή Ελλάδα, θα πει γιατί να πάω στην Κέρκυρα που δεν θα βρω σπίτι και αν βρω σπίτι θα πρέπει να το χρησιμοποιήσω και το κόστος ζωής θα είναι πολλαπλάσιο των εξόδων που θα μου απαιτούνται για να πληρώσω τα δίδακτρα του Ιδιωτικού Πανεπιστημίου. Ε? Έτσι είναι. Και ε. επομένω το Ιόνιο Πανεπιστημίο ή το Πανεπιστημίο του Αιγαίου ή το Πανεπιστημίο της Κρήτης θα αρχίσει να χάνει φοιτητέ, λέτε. Όλα τα πανεπιστήμια της περιφέρειας έχουν αυτή την ανησυχία. Μάλιστα. Όλα. Χάνοντας φοιτητέ σημαίνει ότι κάποια τμήματά του δεν θα είναι λειτουργικά. Που σημαίνει ότι θα περιοριστεί ο αριθμός των τμήματων που σημαίνει ότι ένα πανεπιστήμιο που περιορίζονται, που χάνει τμήματα, αρχίζει και βλέπει στο βάθος του τούνελ τον ορίζοντα τέλους για το ίδιο το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα. Έτσι είναι τα πράγματα. Γι' αυτό είπαμε ότι η κατάσταση δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστη. Πρέπει να γίνουν πολύ συγκεκριμένες παρεσβάσεις, όπως αυτή που ανέφερα, όπως για παράδειγμα ε, να μπορέσουν να αποκτήσουν την ευελιξία όλα τα πανεπιστήμια να ιδρύουν εδώ μέσα ακαδημαϊκές ή να καταργούν με άμεση διάθεση των πόρων. Ε, προς αυτή την κατεύθυνση, για παράδειγμα, θα μπορούσαμε κάθε χρόνο, εκτός από την τακτική επιχορήγηση που δίνεται για τα λειτουργικά μας έξοδα, να έχουμε ένα πλήρες πακέτο το οποίο να περιλαμβάνει και τη μισθοδοσία όλου του προσωπικού, να περιλαμβάνει... Δαπάνε που σχετίζονται με τη στρατηγική ανάπτυξη του ίδιου του πανεπιστημίου, αγορά κτιρίων, πραγματοποίηση μελετών κ.ο.κ., έτσι ώστε το κάθε πανεπιστήμιο να κάνει το δικό του προγραμματισμό και με βάση τι δικέ του ανάγκε να μπορεί να αναπτύσσεται και να λειτουργεί. Και αυτό θα είναι άλλωστε και το πραγματικό αυτοδιοίκητο. Αυτή η ευελιξία είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε, όπω είπαμε και στην αρχή, να δημιουργήσετε να... την ύπαρξη και λειτουργία. Να, να λειτουργήσουμε υπό ένα κοινό πλαίσιο. Ναι. Έτσι. Και βέβαια οι απαιτήσει σε σχέση με την ποιότητα, τι διαδικασίε τη πιστοποίηση των σπουδών. Έτσι, αυτό πρέπει να γίνει από όργανο του, του κράτου. Ναι, ναι, το... Αυτό πρέπει να γίνει σε επίπεδο νομοθεσία. Ναι, Γι' αυτό ναι, περιμένουμε ναι. Ναι. να δούμε τον νόμο το σχέδιο του νόμου για να δούμε κατά πόσο. Για να πόσο... καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς λέτε. Ότι για να διδάξει σήμερα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο κάποιο, όχι για να είναι εποχικό προσωπικό, δεν φτάνει ένα ακαδημαϊκό πτυχίο. Πρέπει να είναι διδάκτορα και να έχει. Πρέπει να έχει στην κατοχή του διδακτορικό δίπλωμα, να και έχει να αριθμό δημοσιεύσεων και, ερευνητικ... και ερευνητική έτσι. πορεία και εργασία. Έτσι. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για το ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Αυτό λέτε. Αυτό, δηλαδή, αυτό ε, ε, όταν λέμε επίση όρη. Και από εκεί και πέρα, εσεί δεν είστε αρνητικό, από ό,τι καταλαβαίνω. Α, ε, υπάρχουν και άλλε προποθέσει που πρέπει να τηρούνται. Παράδειγμα, πρέπει να ληφθεί μέρημνα έτσι ώστε Δικό μας προσωπικό να μην είναι εύκολο να υπάρχει ένα συμβίβασμα στο δικό μα προσωπικό να, είναι να πάει σε ιδιωτικά πανεπιστήμια να διδάξουν. Ναι. Υπάρχει ένα ακόμα θέμα του κατά πόσο θα επιτρέπεται σε κάποιον φοιτητή ο οποίο μπαίνει σε δημόσιο πανεπιστήμιο να εγγράφεται ταυτόχρονα σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Και κατά μία έννοια να απολαμβάνει όλα τα αγαθά τη δημόσια εκπαίδευση και των προνομίων, στεγαστικό επίδομα και ούτω καθεξής, αλλά επί τη ουσία να σπουδάζει σε μία ιδιωτική δομή. Η εποπτεία, ο έλεγχο να είναι ακριβώ ο ίδιο. Τμήματα θα δημιουργηθούν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα πρέπει η διαδικασία να είναι ίδια. Σαφώ, η βιώσιμη. Από το ανώτατο σώμα. αυτά τα πανεπιστήμια. Ναι. Σωστό. Και ε, με κάθε τρόπο λοιπόν πρέπει να στηριχτεί το δημόσιο πανεπιστήμιο. Ήταν πολύ μεγάλη κουβέντα που έγινε σε αυτό το κομμάτι. Ποιε είναι οι μορφέ στήριξη που θα θέλαμε τα πανεπιστήμια να πάρει, Συζητήσαμε. Πολύ διεξοδικά με τους συναδέλφους της αυτέ αυτές τις τελευταίες ημέρες. Και ε, φαίνεται, υπάρχει μια ελπίδα, ότι αυτή η κουβέντα θα μπορέσει να γίνει κενόπιον και, και της ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ήταν με κάποιο ο ο ο ]ς ]ς πέρα πέρα αποτέλεσμα. Σε, σε κάποια θέματα ήτανε. Ναι. Η γενικά, η παρουσία της πολιτικής Έδειξε ηγεσίας να τα καταλαβαίνει αυτά. δεν έγινε πολύ κουβέντα Έστην. για τα ιδιωτικά Α. πανεπιστήμια. Δεν άνοιξε η κουβέντα. Και αυτό γιατί απλούστατα δεν είχαμε κείμενο για να μιλήσει κάποιο με την ηγεσία. Ναι. Υπήρξαν και φοιτητέ, τοποθετήθηκαν και φοιτητέ. Είχαν μαζευτεί πάνω από 800 φοιτητέ στον περίγυρο του ξενοδοχείου όπου πραγματοποιήθηκε η σύνοδο. Δεχτήκαμε και μια αντιπροσωπεία. Εξέφρασαν τα παιδιά την αγωνία του σε σχέση με τι εξελίξει. Ε, υπάρχουν και άλλα θέματα που σχετίζονται και με του φοιτητέ. παράδειγμα. Πρέπει να τακτοποιηθεί το θέμα της στέγασης Επιτέλους στα δημόσια πανεπιστήμια, αν θέλουμε να μιλήσουμε με του ίδιου όρου σε σχέση ναι, με τα ιδιωτικά. Είναι και αυτή μια παράμετρο. Αυτό είναι θέμα ζωή για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Το θέμα τη Κέρκυρα, φαντάζομαι ότι από ένα σημείο και μετά για εσά, είναι και ένα μεγάλο προσωπικό στοίχημα. Δηλαδή, να καταλαβαίνει ο κόσμο, αν ε, για, να φτια... για να μπορέσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο να κρατήσει τα τμήματά του στην Κέρκυρα, θα πρέπει να δοίνει τη δυνατότητα στέγασης στα παιδιά που προτιμάνε την Κέρκυρα. Έτσι είναι. Η εισήτηση να μπορέσει να αναβαθμιστεί. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή το ημερήσιο εισιτηρέσιο είναι τη τάξη των 2 ευρώ για όλη την ημέρα κάθε μέρα. Για όλη την ημέρα ένα ποιητή. 2 ευρώ. Επιδοτείται από το κράτο το Πανεπιστήμιο να πληρώνει 2 ευρώ. Δόθηκε, Τι θα φάει αυτό, δόθηκε θα φάει. μία αύξηση πριν 1,5 χρόνο, <laughs> αλλά ενώ αυξήθηκε, <laughs> φάει, ενώ αυξήθηκε το εισιτηρέσιο, το συνολικό ποσό παρεμείνει ο ίδιο με αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμό των δικαιούχων. Ναι. Αυτό θέλουμε να αντιστραφεί. Εγώ θεωρώ Έτσι. ότι είναι, πρέπει να έχει την ευλογία του Ιησού ο εργολάβο, εντό εισαγωγικών επιχειρηματίας, ο επιχειρηματία, ο εστιατόρα που παίρνει <laughs> το έργο αυτό. <laughs> δηλαδή πρέπει να κάνει το θαύμα του Ιησού με τα ψάρια και τα ψωμιά. Και δυστυχώ δεν υπάρχει καμία δυνατότητα γιατί αυτό ορίζεται με νομοθετική πράξη. Το Ωραία, με συγχωρείτε. Νομοθετικέ πράξει αλλάζουν. Ε, Σαφώ και μπορούν να αλλάξουν. Αλλά η μεταβολή. Αλλά πολύ δύο τους... ευρώ ένα παιδί να παίρνει μεσημεριανό και βραδινό, δηλαδή ένα ευρώ το κόστο του πιάτου, τι θα κερδίσει αυτό ο επαγγελματία, Κοιτάξτε, η δημόσια τι εκπαίδευση. Τι θα βάλει μέσα. Η δημόσια εκπαίδευση, το ίδιο και σε όλε τι βαθμίδε και στην τριτοβάθμια, ε, είναι πανανθρώπινο δικαίωμα και αγαθό. Αυτό μπορούν να το υπερασπιστούν μόνο οι δημόσιε εκπαιδευτικέ δομέ. Ε, δεν είμαστε αρνητικοί, όπως είπατε και εσείς, στο να υπάρχουν και ιδιωτικέ δομέ. Πρέπει όμως τα δημόσια πανεπιστήμια να υποστηριχθούν, να εισακουστούν επιτέλους, να μπορέσουμε να διορθώσουμε κακό κείμενα χρόνων και να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να προβάλλουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που διέπουν τις σπουδέ, την έρευνα, στο ευρύ κοινό και από εκεί και πέρα ας γίνει μια επιλογή. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Δημόσιου Πανεπιστήμιου δεν αμφισβητούνται από κανέναν. Και σήμερα οι φοιτητέ εξέφρασαν αγωνία σε σχέση με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των σπουδών στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και του γεγονότος ότι αυτοί που σπουδάζουν στα δημόσια πανεπιστήμια, στον επαγγελματικό στίβο, θα, καλ... θα κληθούν να ανταγωνιστούν με αποφύτου οι οποίοι θα έχουν από ιδιωτικέ δομέ αντίστοιχα πτυχία. Αν το πλαίσιο δεν είναι το ίδιο. Τότε αυτό οι φόβοι, οι αμφιβολίες θα μετουσιωθούν πράξη. Ναι. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Σωστή Άρα είναι. λοιπόν, πρέπει η πολιτεία να φροντίσει πρώτον τη θωράκιση των δημοσίων πανεπιστημίων. Αυτά που ζητάμε δεν είναι παράλογα. Παρόλο που τα ζητάμε πάρα πολλά χρόνια και μέρη έχουν γίνει γραφικά τα πανεπιστήμια στο να ζητούν το αυτονόητο κάθε φορά, πρέπει να υποστηριχθεί το Δημόσιο Πανεπιστήμιο να παραμείνει να λειτουργεί θωρακίζοντας και τη στρατηγική της χώρας και την απασχόληση, τη στρατηγική ανάπτυξη της χώρας και τον καθεξής, να δίνει ευκαιρίες στους νέους και τις νέες να σπουδάζουν και από εκεί και πέρα, να, αν είναι να υπάρχει μια ιδιωτική, ένα ιδιωτικό πλαίσιο πλέον για την εκπαίδευση, αυτό υποχρεωτικά να είναι το ίδιο πλαίσιο με το οποίο λειτουργούμε και εμείς. Νομίζω ότι σας έχει απελευθερώσει, δηλαδή ε, έχετε δυνατότητα να δημιουργήσετε αγγλόφωνα τμήματα. Έτσι δεν είναι. Πια. Και να... Ξενόγλωσσα προγράμματα, ξενόγλωσσα προγράμματα, τα οποία να εισέρχονται φοιτητέ, όχι οι Έλληνε. Όχι οι, οι Και να κάνετε μια ναι. Δηλαδή, στη Βουλγαρία, παραδείγματο χάρη, υπάρχουν δύο διοικητικά πανεπιστήμια τα οποία φτιάχτηκαν όταν είχε γίνει πρωθυπουργό ο Σιμεών, ο πρώην βασιλιά, για να τον στηρίξουν οι Αμερικανοί τα είχαν κάνει. Αλλά ε, τα κρατικά πανεπιστήμια και ιδιαίτερα αυτές οι σχολές γιατρικές ε, και μηχανικοί αυτές που είναι ε, σε ζήτηση έχουν δημιουργήσει αγγλόφωνα τμήματα. Τα οποία απευθύνονται στους ε, διεθνείς φοιτητές και τα οποία στην πραγματικότητα καλύπτουν με τα δίδακτρα την λειτουργία του ίδιου του τμήματος συνολικά. Ίσως και ακόμη ε, ενός ε, πανεπιστημίου ε, που έχει τρεις-τέσσερις ε, σχολές. Αυτό μπορείτε να το κάνετε. Δεν μπορείτε να... Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά για να το κάνουμε, ναι. μιλήσαμε για στέγαση Ναι, Αν δεν έχουμε, έχουμε λύσει το πρόβλημα τη στέγαση των φοιτητών που ήδη έχουμε, των που ήδη έχουμε, θα δεν έχει νόημα αντιγένιο. να το ξεκινήσουμε. Ναι. Εκεί είναι το Όμως, θέμα. Όμω πρέπει να πάρετε και καθηγητέ. Πρέπει δηλαδή να υπάρχουν. Ναι. Θα πρέπει να ελέγξει το τμήμα ιστορίας, παράδειγμα. Μπορεί να κάνει ένα αγγλόφωνο τμήμα. Ωραία. Έχει ξεκινήσει και έχει συγηθεί το τμήμα και είναι προς ειδικά το τμήμα ιστορίας, ξενόγλωσσα με τα πτυχιακά προγράμματα. Ναι. Αλλά εγώ λέω για βασικό πτυχίο. Για βασικό πτυχίο. Πρέπει να, το διδακτικό του προσωπικό να είναι πιστοποιημένο στη, γλώσσα, στη γνώση της Αγγλικής, έτσι δεν είναι. Δηλαδή για να καλυφθεί όλο το... Έτσι είναι. Πλέον Υπάρχει διάβαση. μια σειρά από Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου απλά τα πράγματα, αλλά το κυρίαρχο θέμα είναι ότι καταλαβαίνουμε την ανάγκη να ακολουθήσουμε τι τάσει τη εποχή. Όπω αυτέ διαμορφώθηκαν μετά την πανδημία. Έτσι, όπου μέσω τη εξαποστάσεω εκπαίδευση ναι. διευκολύνονται τέτοιου είδου λύσει κλπ. Και, και τα πανεπιστήμια στην Κύπρο δίνουν βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό Εξ Σε κάποιες κατευθύνσει κατευθύνσεις, ναι. Σε κάποιες σε κάποιες καταλαβαίνουμε αυτό, ναι. ότι ιατρική, ναι. σπουδές δεν μηχανικού κλπ. λοιπά, αυτά, ναι. Αυτά, ναι. δεν μπορούν σε να γίνουν. Σε κάποιες κατευθύνσεις όμως αυτό μπορεί να γίνει. Ή αντίστοιχα σε καλλιτεχνικά αντικείμενα. Ναι. Θα πρέπει όμως να διευθετηθούν κάποιες πάγιες ανάγκες των πανεπιστημίων για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για διεθνοποίηση σε μια ρεαλιστική βάση. Έχουμε ναι. όμω 80.000 Έλληνε. Να σπουδάζουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Επομένω, φαντάζομαι από διάφορα ακαδημαϊκά ιδρύματα με κύρος και με υπόσταση, ο αριθμό αυτό μοιάζει με ένα Ελντοράντο. Και αναρωτιέμαι και λέω, γιατί είπατε κάτι πολύ σωστό και πολύ σοβαρό, ότι εγώ θέλω να φτιάξω ένα καινούριο τμήμα, ωραία, ο Πιερακάκη δεν χρειάζεται να το υπογράψει και δεν περνάει από την τελική κρίση, αλλά έχει θεμελιώδη ρόλο το Συμβούλιο. Αλλά θα έρθει το Χάρβατ να φτιάξει ένα μικρό παράρτημα στην Ελλάδα και στα αλήθεια πιστεύετε κύριε Πρίταν, έτσι για να είμαστε πολύ ειλικρινεί ότι θα ισχύσουν αυτοί οι όροι και οι κανόνες. Εγώ δεν το πιστεύω. Oh. Για να είμαι πολύ ειλικρινής. Ε... Δηλαδή όμως... θα πει το Χάρβατ εγώ φτιάχνω, ξέρω εγώ, την σχολή, τρεις σχολές. Αυτές οι σχολές του δεν θα έχουν αντικείμενα σπουδών σαν αυτά που θα έχει το Πανεπιστήμιο της Αθήνας το Πανεπιστήμιο τη Δυτική Αττική, όπω λέγεται. Θα, αυτό θα είναι. Φέρνετε όμω, σαν παράδειγμα, ένα άκρο, το Χάρβαρτ. Ναι. Η, η πραγματικότητα στην Ελλάδα ποια είναι. Στην Ελλάδα λειτουργούν 33 κολέγια αυτή. Τα οποία είναι αδιαβάθμιτα, Μία αναγνωρίσιμα. Έχουν πάρει όμω δικαίωμα. Έχουν πάρει δικαίωμα κληρονομώντα ή χρησιμοποιώντα προβλέψεις του ευρωπαϊκού δικαίου, όχι Σύμβολο. του εθνικού δικαίου. Το οποίο όμως ευρωπαϊκό Δίκαιο υπερισχύει του εθνικού. Έτσι είναι. Και οφείλει η χώρα μας να ενσωματώσει το ευρωπαϊκό δικαίω; Έτσι είναι. Δεν είναι λοιπόν καλύτερα κάποια στιγμή να διευθετηθεί σουστά. σε επίπεδο εθνικού δικαίου με έναν τρόπο ο οποίο αυτή την ισοδυναμία, έτσι, την ισονομία μεταξύ των δύο κόσμων, Μαζί του δημόσιου και του ιδιωτικού, το Χάρβατ, ίσω από ένα σημείο και μετά να είναι και ευκταίο να έρθει. Αλλά δεν θα έρθει το Χάρβατ. Αυτά τα κολέγια θα δημιουργήσουν είτε σε επίπεδο συνεργασιών ή κάποια μεγάλα, γιατί υπάρχουν και μερικά πάρα πολύ μεγάλα και έχουν δομή πράγματι μεγάλων εκπαιδευτικών κέντρων, θα δημιουργήσουν από μόνα του αυτοτελή ακαδημαϊκά ιδρύματα πιδρύμα. που θα πονέμουν τίτλου σπουδών. Επομένω, είναι... από τη στιγμή που θα υπάρχει η κείμενη νομοθεσία που του το επιτρέπει. Επομένω, Όλοι αυτοί, όλοι εντό εισαγωγικών ιδιώτε πρέπει να υπόκείται σε ενιαίους κανόνε και διαδικασίε ισοβαρείς με τον τρόπο με τον οποίο να αντιμετωπίζονται τα κρατικά πανεπιστήμια. Ακριβώ. Ακριβώ έτσι. Μάλιστα. Υπάρχει και θέμα εισαγωγή. τη γνώμη σα, δηλαδή. Ναι. Ε... Ε, στην εισαγωγή ε... αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να επιτευχθεί με ίσου όρου, δηλαδή είναι δεδομένο ότι σε τέτοιου είδου ιδιωτικέ δομέ η εισαγωγή θα γίνεται όχι με πανελλαδικέ εξετάσει. Θα γίνεται με κάποια διαφορετικά κριτήρια. Ναι. Ε, Επίση, ενώ όλα τα στα δημόσια πανεπιστήμια οι σπουδέ είναι κατ' ελάχιστον αυτή τη στιγμή τέσσερα χρόνια, ε, δεν αποκλείεται να δούμε ιδιωτικά, σε ιδιωτικά πανεπιστήμια προγράμματα σπουδών να είναι τριών ετών. Έτσι. Και αυτό δημιουργεί. Όπω είναι και στο εξωτερικό. Όπω είναι στο εξωτερικό, αλλά αυτό δημιουργεί με βάση τα κριτήρια που αναφέραμε πριν το οικονομικό και κλπ. Ακόμα μεγαλύτερη πίεση στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Τα δημόσια πανεπιστήμια θεωρώ ότι αυτό που οφείλουν να κάνουν είναι να διατηρήσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των σπουδών, να διατηρήσουν την το κάλυψη του δικαιώματο του οποιοδήποτε το επιθυμεί να σπουδάζει και από εκεί και πέρα, αν λειτουργήσουν σε ένα πλαίσιο το οποίο να μην είναι τόσο ασφεκτικό, να είναι περισσότερο ελεύθερα, θεωρώ ότι δεν θα έχουν κανέναν φόβο ε, απέναντι ε, στα ιδιωτικά. Αντίθετα, μπορεί να ευνοηθούν από αυτές τις αλλαγέ και τελικά να μπορέσουν να ξεπεράσουν και παθογένειες προβλήματα που έχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ας το δούμε ως ευκαιρία, ναι. για να μην βρεθούμε από την άλλη μεριά σε μια πολύ δυσμενή κατάσταση, Σωστό. η οποία θα έρθει και θα δυναμητήσει την προσπάθεια που κάνουμε να έχουμε βιώσιμο επανεκκίνηση στην περιφέρεια. λέτε να γίνει ένα πραγματικό διάλογο πριν κατευθεί το οποίο νομοθετικό κείμενο με μια σειρά από παρατηρήσει και αντιλήψει, όχι σε μια αρνητική στάση, όχι, αλλά σε μια στάση δημιουργική, ναι, να υπάρχουν, αλλά ταυτόχρονα εξασφαλίστε τι ίσε ευκαιρίε και του ίσου όρου με το κρατικό πανεπιστήμιο. Τελευταία ερώτηση, έχουμε δύο λεπτά για να κλείσουμε. Πώ πάει το γραφείο στη Νέα Υόρκη. Το γραφείο στη Νέα Υόρκη πηγαίνει εξαιρετικά. Έχουμε πάρα πολύ καλέ συνεργασίε που διαρκώς, διαρκώ με καινούργια πανεπιστημιακά ιδρύματα. Είναι ενδεικτικό ότι πολύ σύντομα θα φύγουν καθηγητέ δικοί μα από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών και θα πάνε στην Αμερική για μια σειρά συναυλιών με πανεπιστήμια συνεργαζόμενα. Επίση, στο περιθώριο τη Συνόδου, είχαμε τη χαρά. Ε, κατόπιν πρόσκληση να επισκεφθούμε και τον Αμερικανό πρέσβη, όπου εκεί παρουσιάσαμε όλες τις εξελίξεις και ήταν πολύ θερμός να υποστηρίξει περαιτέρω τόσο τη, γραφεία, το, τη λειτουργία του γραφείου μας στη Νέα Υόρκη, όσο και όλες τις συνεργασίες που έχει υλοποιήσει μέχρι στιγμής το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το οποίο, οι οποίες αναγνωρίζονται από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας και αποστολούν ένα μπούσουλα. Δεν είναι τυχαίο όπου ο Αμερικανός πρέσβης είπε ότι κατά τη γνώμη του το παράδειγμα του Ιωνίου Πανεπιστημίου πρέπει να ακολουθηθεί από το σύνολο των πανεπιστημίων και να ιδρύσουμε κοινέ δομέ σε περισσότερε από μία χώρε, ε, πόλει τη ΗΠΑ. Αμερικής. Έτσι ώστε και δεσμεύτηκε, πόλης, εννοώ, σε δεσμεύτηκε σε μεγάλε πόλεις και δεσμεύτηκε να μπορέσει να διερευνήσει εναλλακτικέ χρηματοδότηση των ελληνικών πανεπιστημίων για την παρουσία του σε μεγάλε εκθέσει ακαδημαϊκές Στι ΗΠΑ, ναι. εκθέσει όπω η ΝΑΣΦΑ, για παράδειγμα, όπου Εξωστρέπει. το κόστο είναι πάρα πολύ μεγάλο, υπάρχει ενδιαφέρον, πολύ μεγάλο, και σήμερα μα είπαν και από το Υπουργείο Παιδεία ότι θέλουν να ενισχύσουν αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν Αμερικανοί φοιτητέ που έρχονται στην Ελλάδα, οι οποίοι όμω δεν σπουδάζουν, δεν έρχονται για να παρακολουθήσουν μαθήματα στα δημόσια πανεπιστήμια, πηγαίνουν σαν εξάρτητε δομέ. Και παρακολουθούν μαθήματα τα οποία δεν συνδέονται απαραίτητα με τι σπουδέ του, είναι στο πλαίσιο μια σφαιρικότερη μόρφωση κ.ο.κ. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια πρόκληση για τα δημόσια πανεπιστήμια Βάλιστα. να μπορέσουμε να προσελκύσουμε φοιτητέ από το διεθνέ στερεώμα και τι Ηνωμένε Πολιτείε. deadline μου λέει ο αρχιλογία μα, ο κ. Κοντό. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, κ. Πρίδανη. Σα ευχαριστώ και εγώ. Που ταξιδέψατε σήμερα, είσαστε κουρασμένο, αλλά μα τιμήσατε με την παρουσία σα εδώ. Και αυτά που είπαμε ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Ελπίζω να τα ακούσουν οι νέε αυτοδιοικητικέ αρχέ. Διότι είναι ένα σημείο χρονικά πολύ κρίσιμο για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, λόγω των αναγκαιοτήτων που έχει δημιουργήσει η πραγματικότητα τη Κέρκυρα. σω θα είναι η πιο σημαντική αλλαγή στον χώρο τη ανώτατη εκπαίδευση συνολικά στην Ελλάδα που έχει συντελεστεί τα τελευταία 30 χρόνια. Μάλιστα. Και επομένω χρειάζεται η τοπική κοινωνία, αν το αισθάνεται πραγματικά δικό της κάψιμα και δική της υπόθεση, να το στηρίξει στην θεσμική της έκφραση και υπόσταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ.